Διαβάζω μόλις τώρα για την τηλεδιάσκεψη των ηγετών των χωρών του Smart COVID Management Group που συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και όπως καταλαβαίνετε εκεί είπαν πάρα πολλά για τις κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση στην χώρα μας γύρω από το θέμα της πανδημίας και εξέφρασε ο κύριος Μητσοτάκης την αισιοδοξία του για το εφετινό καλοκαίρι. Φανταστείτε δηλαδή ότι μέχρι στιγμής εμείς ηχηρά είμαστε η εξαίρεση σε όλα αυτά τα οποία προετοιμάζονται να ανοίξουν, ενώ παράλληλα ακούω τις δικές σας καταγγελίες. Μου μιλάτε για επαγγελματικούς χώρους, που είναι ένα θέμα βέβαια που πρέπει κανείς να ψάξει πάρα πολύ και να το δει αν όντως είναι έτσι, γιατί αν όντως είναι έτσι είναι μια κατάσταση άρρωστη κυριολεκτικά. Να μου λέτε για επαγγελματικούς χώρους ότι γνωρίζετε ότι οι εργαζόμενοι είναι θετικοί, αλλά δεν υδρώνει τα αυτή κανενός. Βέβαια, μια άλλη κυρία μου λέει πως έχει στην περιοχή του Αρχαγγέλου τρεις ηλικιωμένες θείες, οι οποίες χρήζουν καθημερινά φροντίδας και επίσκεψης. Και ότι δεν προβλέπεται κάποιο σχετικό αριθμό να στείλει στο SMS το γνωστό. Και πραγματικά θα ήθελε και η αστυνομία και τέλος πάντων η πολιτική προστασία να κάνουν κάτι και γι' αυτό. Ναι, μεν είμαστε σε καθολικό lockdown, αλλά σίγουρα έστω και μια φορά την ημέρα πρέπει να πάει να φροντίσει τρεις υπερήλικες ανθρώπους. Τώρα, φυσικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πια παραπέμπει ο τραγικός αριθμός των 106 κρουσμάτων του τριημέρου, δηλαδή 2, 3 και 4 Μαΐου, στην Κάλυμνο, καθώς μόνο χθες Τρίτη διαγνώστηκαν 50 θετικές περιπτώσεις, ανάμεσά τους 2 ιερείς. Ενώ αναμένονται οι απαντήσεις για 50 δείγματα που εστάλησαν για μοριακό έλεγχο και 14 ασθενείς νοσηλεύονται στη μονάδα COVID του νοσοκομείου Καλύμνου, με μία 52χρονη ασθενή να ενδέχεται να διασωληνωθεί καθώς επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της. Ενώ τα θύματα του φωνικού ιού έχουν φτάσει σε διψήφιο αριθμό και η πίεση που δέχεται το νοσοκομείο έχει αγγίξει τα όρια της ανησυχίας για τις επόμενες μέρες, αφού ο αριθμός των κρουσμάτων συνεχίζει να αυξάνεται, με τους φόβους για παράλληλη αύξηση των εισαγωγών να είναι πλέον έντονη, η πολιτική ηγεσία βέβαια του τόπου οφείλουν να διακόψουν, λέει εδώ ο παλμός της Καλύμνου, την μακρά απουσία τους και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να αναλάβουν άμεσες πρωτοβουλίες, καθώς η κατάσταση έχει πλέον καταστεί ανεξέλεκτη. Θέλω να σας πω ότι επικοινωνήσαμε σήμερα το πρωί, ο κύριος Δήμαρχος είχε βγει νωρίτερα στην ΕΡΤ και μίλησε για το θέμα της κατάστασης και μάλιστα θέλω να σας πω ότι καταλαβαίνετε πώς είναι αυτή την ώρα πιεσμένος, όμως αυτό που τόνισε είναι και στην εκπομπή βέβαια την πρωινή που βγήκε την τηλεοπτική, την ανάγκη οριζόντιου εμβολιασμού. Ο Δήμαρχος λοιπόν Δημήτρης Γιακομιχάλης αυτό ακριβώς το μήνυμα θέλησε να περάσει, τη μεγάλη ανάγκη οριζόντιου εμβολιασμού των κατοίκων της Καλύμνου, ανεξάρτητου ηλικίας, όσοι επιθυμούν να πάνε και να το δηλώσουν. Και βέβαια το μήνυμα που έφτασε πριν από λίγο, η έκκληση αγάπης, είναι από το Μητροπολίτη μας, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Παΐσιο. Αγαπητοί μου Καλύμνοι και Καλυμνιές, νέοι και νέες, σας μιλώ και πάλι με πόνο ψυχής και τραυματισμένος από το φοβερό ιό. Το νησί μας περνάει δύσκολες ώρες. Σας παρακαλώ, ως πνευματικός πατέρας σας, προσέχετε, μείνετε στα σπίτια σας, δια ολίγων, προκειμένου να περάσει και αυτό το κακό που βρήκε το νησί μας για πολλωστή φορά. Κάνετε υπομονή. Βέβαιος είμαι ότι αν στρέψετε τη σκέψη σας και την διάνοιά σας με την κατοίκον προσευχή σας στον παππού μας, τον Άγιο Σάβα μας, είμαι βέβαιος ότι ο Θαυματουργός Άγιος μας θα απαλλάξει το νησί μας λίαν συντόμως από τη φοβερά αυτή απειλή του κορονοϊού. Και πάλι προσοχή, μην ακούτε φωνές αλλοτρίων, αλλά μόνο των ειδικών επιστημόνων. Και αν μπορείτε, επισκεφτείτε το νοσοκομείο μας, στο οποίο νοσηλεύτηκα επί δεκαήμερων και θα διαπιστώσετε σε πόσο δύσκολη κατάσταση βρίσκεται το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το βοηθητικό προσωπικό και το διοικητικό συμβούλιο, οι οποίοι υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους. Και πάλι σας παρακαλώ ηρεμήστε με πατρική αγάπη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας. Και βέβαια η κατάσταση είναι γνωστή για το τι έχει γίνει, αγαπητοί μου φίλοι. Από χθες το απόγευμα είδατε αναλυτικά να αναφέρουν πάρα πολλά αθηναϊκά και όχι μόνο site την σχετική είδηση που σας γνωστοποίησα και εγώ από νωρίς.
ότι μετά τη σύσκεψη που έγινε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει στην Κάλυμνο, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά, που βέβαια ακούστηκε έξω ότι θα επισκεφτεί την Κάλυμνο. Μπορεί να ακούστηκε και να το λένε διάφοροι, αλλά δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Δεν έχει βγει κάτι επίσημα. Και απόφαση λοιπόν του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου και κατόπιν βέβαια της κατάστασης των επιτακτικών λόγων αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID, ξεκίνησε από τις 6 τα ξημερώματα και μέχρι την Δευτέρα 10 Μαΐου, 6 ώρα το πρωί. Αυτό λοιπόν το καθολικό lockdown, που καταλαβαίνετε ότι θέλει προσωρινή επιβολή περιορισμού κατοίκων των κατοίκων και απαγόρευση κυκλοφορίας όλο το 24ωρο, με εξαιρούμενη την κίνηση με κάποιο κατοικίδιο ζώο ή για κάποιο λόγο υγείας ή για λόγους τροφοδοσίας, με εξαίρεση βέβαια τους ανθρώπους που εργάζονται, και επιτρέπεται μόνο η μετακίνηση των κατοίκων εκτός των γεωγραφικών ορίων για λόγους υγείας, η μετακίνηση προς την Ισοκάλυμνο μόνο των μονίμων κατοίκων, αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου, των κομμωτήρια, αισθητική, η εστίαση εννοείται, όλα αυτά, και μένουν μόνο τα σούπερ μάρκετ, μινι μάρκετ, φούρνη, κρεοπολία, ιχθυοπολία, φαρμακεία και πρατήρια υγρών καυσίμων. Αναστολή και στις οικοδομικές εργασίες. Αναστολή φυσικά των συναθρήσεων δημοσίων και κοινωνικών. Αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών, και ελπίζω ότι οι άνθρωποι έμειναν στις θέσεις τους, μια που εμάς δεν είναι αυτό λαϊκή αγορά. Είναι πάγκος μεμονωμένος. Δεν το ξέρω όμως. Λοιπόν, και πάμε να βάλουμε ανωτελεία σε όλα αυτά και να συνεχίσουμε από εκεί που σας αφήσαμε πριν από λίγη ώρα. Είδαμε ένα μικρό απόσπασμα από την πρώτη Ανάσταση στον Άγιο Νικόλαο στον Ντάρουιν. Παρακολουθήσαμε νωρίτερα τα εγκόμια στην Παναγιά την Πορταΐτισσα της Αστυπάλειας. Ελάτε τώρα να μείνουμε στην αυλή του Μητροπολιτικού Ναού του Σωτήρου Χριστού, βραδιά Αναστάσεως, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, όπως καταλαβαίνετε, γιατί και εκεί ο πατέρας Ισίδωρος είναι μέσα στο σπίτι, με τους ψαλτάδες, με έξω να έχουν στήσει, να έχουν τον Σταυρό, τα λουλούδια, το Ευαγγέλιο. Ήταν όμορφα. Και τριγύρω ο κόσμος, στην καρέκλα του, οι όρθιος, με τις μάσκες, με τις λαμπάδες τους να παρακολουθούν. Χρόνια μας πολλά και ευλογημένα, και πάμε να δούμε τη βραδιά της Αναστάσεως και φυσικά το μήνυμα του Μητροπολίτη μας. Thank you.
Ορίσεν της μνήμαση, ζωή αρισάμεν. Καρδιά του Καλλινίου, πάλι και όπου είχε καλύνει εδώ αισθάνεται στην μήνα αυτή, είναι η ανάδοση του κυρίου μας. Και όπως ο Άγιος Θεός, τους λυπάνει στην απόνα των πνευματικών και τον αγώνα της πίστεώς μας. Καλά χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου μας με υγεία. Χαρά μας. Καλό και ευλογημένο Πάσχα να έχουμε όλοι.